Από το δωμάτιο της εντατικής, αποκλειστικά στον Α, περιγράφει τον εφιάλτη που έζησε όταν ο πρώην σύζυγός της την περιέλουσε με εινόπνευμα και της έβαλε φωτιά μέσα στο σπίτι τους, στο κέντρο της πόλης του Βόλου. Με απειλούσε καθημερινά και θα με συγκρούσει. Το θέμα είναι ότι δεν έφευγε από το σπίτι. Και μου έλεγε, εγώ δεν φεύγω από εδώ. Μαζί θα πεθάνουμε εδώ. Προχθές το βράδυ γύρισα από Λάρισα και μπήκα στο σπίτι μου και άρχισε να με προκαλεί. Έφυγα παρόλα αυτά γιατί ήταν ο γιος μου, ο μικρός στο σπίτι. Και γυρίζω το σπίτι σε μια φίλη μου για να ηρεμήσει η κατάσταση γυρίζοντας. Πήγα στο δωμάτιό μου κατευθείαν και κλείδωσα γιατί έπρεπε να σηκωθώ 4,5 ώρα για τη δουλειά μου. Και ήρθε έξω από την πόρτα και μόλι άνοιξε την πόρτα, θα τη σπάσω, άνοιξε και τη σπάσω. Και την ώρα που πήγε για να ανοίξει η πόρτα, εγώ άνοιξα την μπαλκονόπορτα και βγήκα στο μπαλκόνι. Για να φύγω, θα βρω δύο την πόρτα της κουζίνας στην έξοδο. Και εκείνη τη στιγμή με έπιασε από το χέρι και άνοιξε τον ντουλάπι που έχω δίπλα από την πόρτα της κουζίνας και πήρε το ενόπνευμα και μου λέει θα σε κάψω υβριστικά και χυδαία. Και άνοιξε το ενόπνευμα και άρχισε να ποτίζει με ενόπνευμα από πάνω μέχρι κάτω. Φεύγοντας από εκεί πηγαίνω στον ντουζιέρα, εγώ γιατί φοβήθηκα. Και έριξε νερό και προσπάθησα ξανά να διαφύγουμε με το δωμάτιο του γιού μου από μέσα από την βεράντα, πρέπει να βγω πάλι προς την έξοδο. Και με έρχεται ξανά κοντά μου και με πιάνει από τα χέρια μου και τα χέρια μου με πονάνε πάρα πολύ γιατί δεν μπορώ να τα κουνήσω από το σφίξιμο που μου τα έκανε να με κρατάει. Και μου έκανε αυτό το αναπήρα και μου έκανε πειράνα μου έκανε. Και μετά με κρατούσε και μου έλεγε εδώ μαζί θα καούμε, δεν θα σε αφήσω να φύγεις. Δεν μου κάηκε και φάνθηκε και εκείνος τον πόνο με άφησε. Πήγα παραπέρα του, έβγαλε τα ρούχα μου όσο μπορούσα και κατέβηκα με το βράδυ μου φανταστικά του στην πολυκατοικία στο διαμέρισμα από κάτω στο συγκάτοικο για να ζητήσω βοήθεια. Και μετά καλέσαμε το συνοφόρο και την αστυνομία. Η 47χρονη γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών που νοσηλεύεται με εγκάβματα πρώτου βαθμού στο πρόσωπο και στο σώμα, όπως μας λέει, αποφάσισε να μιλήσει γιατί φοβάται ακόμη. Ισχυρίζεται πως και στο παρελθόν είχε δεχτεί επίθεση από τον πρώην σύζυγό της. Στο λυθιό μου μιλάω, αλήθεια είναι αυτό. Μάλιστα. Στο λυθιό μου μιλάω, ναι. Το θέμα είναι ότι εκείνα είναι τα πράγματα έτσι, ενώ θα μπορούσε να υπάρχει λογική στο θέμα για να αποχωρήσω από το σπίτι να μην υπάρξουν αυτά. Προφανώς ο άνθρωπος θα έχει κλονιστεί και ο ψυχικός τους κόσμος για να κάνει αυτό το πράγμα. Διαζύγιο πόσο καιρό έχετε πάρει? 5 χρόνια έχει. Και στο παρελθόν δεχόσασταν επιθέσεις? Ούτε 2 εβδομάδες ξανά είχε επιθέσεις, σας είπα. Σας είχε απειλήσει και τότε? Ναι, με μαχαίρι. Πρωί 6 ώρα που σηκώθηκα να πάω για δουλειά γιατί δούλευα.